νομοθέτης επιβάλλει σοφά στη συνεργασία του πρώτου και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης προκειμένου να λυθούν οι προβλήματα των κοινωνιών. Οι σχέσεις της περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Κορυδαλλού είναι η επιτομή της συνεργασίας αυτής. Ο Δήμος έχει κάνει προτάσεις, οι οποίες βεβαίως συνοδεύονται από όρημες μελέτες και η περιφέρεια γενναιόδωρα, αφού τις αξιολογεί πρώτα, τις χρηματοδοτεί, προκειμένου να λύσουμε τα προβλήματα πολλών χρόνων που υπάρχουν στην πόλη. Έχω καθήκον και υποχρέωση να ευχαριστήσω τη Ρένα Τιδούρου και τον Γιώργο τον Γαβρίλη, γιατί έχουν σταθεί με στοργή, θα έλεγα, στα πολύχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η πόλη. Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί έργα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Εμβληματικά έργα για την πόλη. Αιτήματα δεκαετιών. Στον χώρο που βρισκόμαστε σε 17 μήνες θα υπάρχει ένα σύγχρονο κολλητήριο κλειστό ευρωπαϊκών περιγραφών. Στα 50 μέτρα από εδώ, στη θέση των δύο πτερήγων των φυλακών που κατεδαφίστηκαν τον Ιούνιο του 2017, θα υπάρχει ένα πάρκο σε 9 μήνες, ένα πάρκο αναψυχής και πρασίνου. Υπάρχει ένα γύρω μας, ένα εκτεταμένο δίκτυο ασφαλτοστρώσεων, 20 χιλιόμετρα. Συντηρήσεις των αθλητικών μας χώρων, όλων των αθλητικών μας χώρων, των παιδικών μας χαρών και βεβαίως των άβλων χώρων. Το σημαντικότερο όλων βέβαια είναι ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι έτοιμη η μελέτη του κρίσιμου αντιπλημμυρικού έργου της Γρηγορίου Λαμπράκη και είμαι σίγουρος ότι η περιφέρεια στη συνεργασία με το Δήμο και με το κράτος θα χρηματοδοτήσει αυτό το έργο έτσι ώστε να θωρακιστεί πλήρως αντιπλημμυρικά και ο Δήμος Κορυδαλλού και ο Δήμος Νίκαιας, γιατί είναι ένα έργο το οποίο αφορά και τους δύο Δήμους. Θέλω να την ευχαριστήσω πραγματικά και αυτήν και τον Γιώργο τον Γαβρίλη, έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, που βρίσκεται δίπλα μας σε όλους τους Δήμους της περιφέρειας του Πειραιά, σε ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε.